Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, συναδέλφεις και συνάδελφοι. Θα προσθέσω κι εγώ ένα άλφα στα όσα ακούστηκαν. Πρέπει να μας θεωρούν πολύ αφελείς οι συνάδελφοι της κυβέρνησης της προηγούμενης τριετίας, όταν αναφέρουν όσα αναφέρουν, χωρίς να μας εξηγούν το πολύ πολύ απλό και χειροπιαστό. Γιατί παρόλα αυτά, σήμερα η απόδοση των ελληνικών ομολόγων βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό δεκαετίας. Γιατί? Μπορούν να μας δώσουν μια λογική εξήγηση? Ή μας θεωρούν τόσο αφελείς και εμάς και τον ελληνικό λαό που τους ακούει? Τώρα, στον προϋπολογισμό που καλείται να ψηφίσει το Κοινοβούλιο σήμερα. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό τον οποίον, σας αρέσει δεν σας αρέσει, θα εκτελέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ οικολόγων το 2018 και θα έχει την ιδιομορφία ένα μέρος του να εκτελεστεί υπό μνημόνιο και επιτροπία, αλλά το δεύτερο μέρος του να εφαρμοστεί έξω από τα μνημόνια και χωρίς επιτροπία. Δεν πανηγυρίζει κανείς, αλλά δεν γίνεται και να αποκρύπτουμε την πραγματικότητα για να μην στεναχωριούνται αυτοί που θεωρούν ότι μόνο οι ίδιοι έχουν το δικαίωμα να κυβερνούν. Δεν μπορεί λοιπόν να μην επισημανθεί ότι συζητάμε στο τέλος του 2017 τον προϋπολογισμό του 2018, έχοντας υλοποιήσει τον προϋπολογισμό του 2017. Με όλα τα αυτά, όλο το 2017 κύλησε, όπως και το 2016, με καταστροφολογία. Πιστεύετε ότι δεν θυμάται κανείς τα πρωτοσέλιδα και τα δελτία ειδήσεων για τα έσοδα που καταραίουν, τον ΕΦΚΑ που θα ξεκινούσε με δυσθεώρητα ελλείμματα, δίνοντας συντάξεις φιλοδωρήματα, ενώ κανείς σας δεν παραδεχόταν ότι θα σημειωθεί ανάπτυξη και θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα? Όλη αυτή η καταστροφολογία λοιπόν διαψεύτηκε, διότι και το συμφωνημένο πλεόνασμα εξασφαλίστηκε και τα μη παραμετρικά μέτρα απέδωσαν αρκετά, ώστε εκτός των άλλων το κοινωνικό μέρισμα φέτος να είναι μεγαλύτερο, να πάει σε περισσότερους κατοίκους της χώρας, πιο στοχευμένα και βεβαίως ούτε εσείς να μην τολμήσετε να το καταψηφίσετε αυτή τη φορά. Για πόσο λοιπόν κάποιοι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν ότι είναι λαϊκισμός το να δίνονται κοινωνικές παροχές, είναι αντιαναπτυξιακό το να στελεχώνονται κοινωνικές υπηρεσίες με νέο προσωπικό, να δημιουργούνται δομές όπως τα κέντρα κοινότητας και να προχωρούν προγράμματα όπως αυτό της ένταξης των Ρωμά? Ιδρύονται καινούργιοι παιδικοί σταθμοί με στόχο για το 2018 να προσθεθούν άλλοι 380 σταθμοί για άλλα 10.000 παιδιά, ώστε το 2019 να φτάσουν τις 145.000 θέσεις παιδιών. Τα σχολικά γεύματα θα φτάσουν τις 130.000 το 2018 και λειτουργούν και αυτά προς την ίδια κατεύθυνση, όπως και η αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων, τα οποία πλέον γίνονται υπολογίσιμα, δίνουν βοήθεια στα νέα ζευγάρια και σωστά στοχεύουν το πρώτο και δεύτερο παιδί, ώστε να περιοριστεί η μαζική ατεκνία λόγω οικονομικής δυσπραγίας σε ολόκληρες γενιές. Η αύξηση του διατιθέμενου ποσού από 650 εκατομμύρια σε 910 εκατομμύρια, αύξηση δηλαδή κατά 40%, μεγεθύνει το επίδομα που λαμβάνει σήμερα το 92% των οικογενειών. Πρόκειται για μέτρα που εκτός των άλλων ευνοούν την παραμονή ή και την επάνωδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και αν ο προϋπολογισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων παραμένει ο ίδιος, προχωρούν εμβληματικές θεσμικές ρυθμίσεις, όπως η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, για την υλοποίηση της οποίας οι αναγκαίες δομές για το 2018 ακόμη καλύπτονται από το ΕΣΠΑ. Αναγκαστικά όμως θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2019. Στον τομέα της δικαιοσύνης, η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο προϋπολογίζουν για το 2018 συγκεκριμένες πολιτικές για την αποτελεσματικότερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού της δικαιοσύνης και την επιτάχυνση της απονομής της.
Για πρώτη φορά η χώρα μας αναπτύσσει ένα σύγχρονο σχέδιο αντιγκλιματικής σωφρονιστικής πολιτικής με βασικούς άξονες τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, την εκπαίδευση του προσωπικού, τη μείωση του πληθυσμού των κρατουμένων με την πρόθεση εναλλακτικών της κράτησης μέτρων, την ενίσχυση της πρόληψης και της αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας, την προετοιμασία της επανένταξης στην κοινωνία, αλλά και τη μετασοφρονιστική μέρημνα, την ασφάλεια του προσωπικού και των κρατουμένων, τη διαφάνεια και λογοδοσία και τέλος την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στις φυλακές σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Έτσι, για το 2018 προγραμματίζονται βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και απεξάρτησης με ένταξη του νοσοκομείου και του ψυχιατρίου των κρατουμένων Κορυδαλλού στο ΕΣΥ, ανάπτυξη υπηρεσιών για ανήλικους και νέους με παραβατική συμπεριφορά και πρόληψη παραβατικότητας με την προώθηση σχεδίου νόμου που αφορά τη σύσταση μονάδων μέρημνας νέων, έργα βελτίωσης των υποδομών των καταστημάτων κράτησης, ενεργειακή αναβάθμιση τους μέσω ΕΣΠΑ αφού νομιμοποιηθούν ως κτίρια. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, διότι, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, επί δεκαετίες χτίζετε φυλακές και αφήνετε τα κτίρια τους χωρίς άδεια, αυθαίρετα. Πρέπει να τακτοποιηθεί και αυτό από μας για να μπουν στο ΕΣΠΑ και να πάρουν ενεργειακή αναβάθμιση. Διοικητική αναδιοργάνωση της σωφρονιστικής διοίκησης και ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού, αναδιοργάνωση των αγροτικών φυλακών με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων που θα επιφέρει μεγαλύτερη εργασιακή ένταξη των κρατουμένων, αλλά και αυτοχρηματοδότηση των δομών. Και επίσης λειτουργεί η πρώτη γυναική αγροτική φυλακή. Προγραμματίζεται επίσης νομοθετικό έργο που περιλαμβάνει την ψήφιση νέων κωδίκων ποινικού, ποινικής δικονομίας και σωφρονιστικού. Σε άλλο πεδίο, βλέπουμε τις υπηρεσίες καθαριότητας να στελεχώνονται χάρη στην ενίσχυση των Δήμων προς μεγάλη απογοήτευση των λογής εργολάβων. Ενδεικτικά όλα αυτά από απαριθμό, δεν μπορώ να μην αναφερθώ όμως στη διαστρέβλωση της εικόνας που επιδιώκεται να παρουσιάσετε στο χώρο της υγείας, όπου το σύστημα όχι μόνο έχει ισορροπήσει, αλλά και στηρίζεται με πρωτοφανή εδώ και χρόνια αριθμό προσλήψεων, εξαντλώντας τη μνημονιακή οροφή, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, δαπανών από τον προϋπολογισμό και τα αποθεματικά του, ενώ παράλληλα προχωρούν εμβληματικές δράσεις όπως η ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν θα είχε κανένα νόημα τη στιγμή που υπάρχει η μνημονιακή οροφή στις δαπάνες ή η υψηλότερη κρατική χρηματοδότηση του συστήματος σταματήσει να πεπιλάτε πια αυτή την καραμέλα. Όσο για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, πέρα από την ολοκλήρωση μεγάλων έργων και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών όπως της Μάνδρας, φτάνει πλέον και σε έργα όπως τα γεφύρια του Στριμωνικού και της Μαυροθάλασσας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η ενίσχυση των αναχωμάτων της Κερκίνης. Ασφαλώς, ο προϋπολογισμός που καλούμαστε να ψηφίσουμε δεν είναι ένας προϋπολογισμός αυθονίας. Είναι ένας ακόμη μνημονιακός προϋπολογισμός που όμως προστατεύει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού από τις συνέπειες των μνημονίων με τα οποία εσείς μας φορτώσατε και επιπλέον είναι ο τελευταίος που κατατίθεται μέσα σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο. Και ως τέτοιο καλούμαστε να τον υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ.